μια νέα αρχή. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, μετά τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, πλέον γυρίζει η σελίδα, προχωράμε μπροστά και είναι τώρα η ώρα να επιτευχθούν οι εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί το πολυπόθητο αυτό έργο του Μετρό, το οποίο τόσο έχει ταλαιπωρήσει όλους μας, πολίτες, αστυματάρχες, επιχειρηματίες, επισκέπτες στη Θεσσαλονίκη, να φτάσει επιτέλους στο τέλος και να παραδοθεί προς χρήση στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα με την επιτάχυνση των εργασιών, απόσπασης και επανατοποθέτησης αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες των αρχαιοτήτων στο σταθμό Μεσηζέλου, αλλά και με την επιτάχυνση των εργασιών σε όλους τους άλλους σταθμούς. Και βέβαια θέλω να υπογραμμίσω ότι η απόλυτη προτεραιότητα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν και παραμένει. Πρώτον, η έγκαιρη και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα παράδοση του έργου και δεύτερον, ο απόλυτος σεβασμός και η διάσωση και η ανάδειξη της τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας. Είναι αδιαπραγμάτευτο ότι η προστασία περνάει μέσα από την ανάδειξη, περνάει μέσα από την ολοκλήρωση του σταθμού μουσείου, που θα γίνει στην Βενιζέλου. Από εκεί και πέρα, ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες και του Υπουργείου Πολιτισμού, που έκανε μια εξαιρετική δουλειά το προηγούμενο διάστημα, και θα συνεχίσουν οι αρχαιολόγοι, αλλά και του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο προσωπικά πιστεύουμε ότι θα μπορέσει το αμέσως επόμενο διάστημα να εκκινήσει τις εργασίες, ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να μην χάσει άλλος χρόνος.